Καλωσορίζουμε από το πόρταλ 902.gr τον Χάρη Στρατή. Είναι ένας εκ των συνηγόρων της πολιτικής αγωγής των κομμουνιστών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ. Θα κάνουμε μια συζήτηση με αφορμή την επικείμενη απόφαση του δικαστηρίου στις 7 Οκτώβρη για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Κύριε Στρατή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Μετά από 6 σχεδόν χρόνια, η δίκη της Χρυσής Αυγής έφτασε στο τέλος της. Μεθαύριο Τετάρτη αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Ποιο θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι το απόσταγμα των όσων αποκαλύφθηκαν στη μακρόχρονη ακροαματική διαδικασία και ποια ήταν η συμβολή της πολιτικής αγωγής στην εξέλιξη αυτής της δίκης? Θεωρούμε ότι πράγματι αποδείχθηκε ότι τελέστηκαν τα ερευνούμενα στην παρούσα δίκη αδικήματα, κακουργήματα, δηλαδή η ανθρωποκτονία του Παύλου Φίσα, η απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά των συνδικαλιστών κομμουνιστών του ΠΑΜΕ, η απόπειρα ανθρωποκτονίας επίσης κατά του Αμπουζίτ Εμπάρακ στα πλαίσια της επίθεσης από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής κατά των Αιγυπτίων αλλιεργατών, ότι φυσικά οι πράξεις αυτές πραγματοποιήθηκαν από τους συγκεκριμένους φυσικούς αυτούργους που κατηγορούνται στην υπόθεση αυτή, και το σπουδαιότερο που θεωρούμε ότι είναι το πιο σημαντικό διακύβευμα στην παρούσα δίκη είναι ότι οι ως άνω φυσικοί αυτούργοι δεν έδρασαν αυτόνομα ή αυτόβουλα, αλλά έδρασαν οργανωμένα ως μέλη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στα πλαίσια της απαρέγκλητης ιεραρχίας και πειθαρχίας αυτής μέσα από το σχήμα πυρηνάρχης, περιφερειάρχης, βουλευτής, που φυσικά φτάνει ως τον αρχηγό. Πέρα από τις επιθέσεις αυτής εκφράστηκαν δεκάδες άλλες επιθέσεις μέσα από δικογραφίες, μέσα από αποφάσεις, από μαρτυρίες, και όλες αυτές καταδεικνύουν ότι εδώ δεν μιλάμε για περιστατικά μεμονωμένα απλώς κάποιων οπαδών ή απλώς κάποιων μελών ή έστω ορισμένων μόνο τοπικών οργανώσεων, αλλά εμφανίζεται με εμφαντικό τρόπο ότι εδώ υπάρχει ένα κοινό κέντρο πίσω από τις επιθέσεις αυτές, που ακριβώς είναι η ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Ο αριθμός των επιθέσεων αναλογεί στην άνοδο της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα, στην επέκτασή της ανά την Ελλάδα και με το άνοιγμα νέων τοπικών. Είναι ακριβώς οι επιθέσεις αυτές τρόπος εκφοράς του ναζιστικού, φασιστικού λόγου της Χρυσής Αυγής. Γίνονται οργανωμένα, καλύπτονται από τους βουλευτές και έχουν και συγκεκριμένο τρόπο που γίνονται. Συγκεκριμένο, όπως λέμε στα νομικά, modus operandi. Φυσικά, σε καμία από τις επιθέσεις αυτές δεν έχουμε πίσω από αυτές προσωπικά κίνητρα. Αλλά το κίνητρο όλων αυτών των επιθέσεων είναι ακριβώς η ναζιστική, αποκρουστική ναζιστική ιδεολογία που στοχοποιεί όλους τους αντιθέτους, τους αριστερούς, τους αντιφασίστες, τους αλλοδαπούς, ιδιαίτερα φυσικά όταν έχουν διαφορετικό χρώμα, φυσικά τους κομμουνιστές και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, ως εχθρούς οι οποίοι πρέπει και να ισοπεδωθούν. Άρα δεν υπάρχει εδώ μια οποιαδήποτε ατομική ροπή προς το έγκλημα, αλλά οι φυσικοί δράστες δρούν ως ρομπότ, ως όργανα της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. Nice. Η πολιτική τώρα αγωγή, αντιλαμβανόμενη καταρχήν τη σπουδαιότητα της δίκης αλλά και το τεράστιο αποδεικτικό υλικό το οποίο έφτανε το 1,5 TB, προσπάθησε και εξέθεσε το υλικό αυτό συλλογικά, συνεισέφερε όλα εκείνα τα στοιχεία που βοηθούν το δικαστήριο ώστε σήμερα να έχει μια καταδικαστική απόφαση, και θεωρούμε ότι έχουμε συμβάλει στην αποκάλυψη της αλήθειας του ναζιστικού μορφώματος και των εγκλημάτων που αυτό έχει δημιουργήσει. Από τη δίκη προέκυψαν διασυνδέσεις της Χρυσής Αυγής με τμήματα του κρατικού μηχανισμού αλλά και επιχειρηματικών συμφερόντων, και αν ναι, μπορείτε να μας πείτε μερικά παραδείγματα? Κοιτάξτε, θα πρέπει καταρχήν να πούμε, να μιλήσουμε για τη χρόνια ανοχή του κρατικού μηχανισμού στο ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, που από τον πρώτο καιρό της δημιουργίας σου αρχίζει τα εγκλήματα που έχουν ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 1990 κατά μαθητών, κατά φοιτητών, σε πορείες, την εμβληματική επίθεση κατά του Κουσουρί του 1999 στην Ευελπίδων, σε κοινωνικούς χώρους κτλ. Τώρα, μετά την είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή, εξετάστηκε, θεωρούμε, πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να αποτελέσει η Χρυσή Αυγή κυβερνητικό εταίρο ή δεκανίκη για το πολιτικό
των έντονων μετατάξεων που τότε βίωνε. Θυμόμαστε έτσι δηλώσεις δημοσιογράφων ότι μία σοβαρή Χρυσή Αυγή θα μπορούσε να συμμετάσχει σε συντηρητική κυβέρνηση και γνωρίζουμε επίσης ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που τότε συμμετείχε ως επικεφαλής στην τότε κυβέρνηση είχε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τη Χρυσή Αυγή διαμέσου του γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου του Τάκη Μπαλτάκου. Διαπιστώνουμε πάλι τώρα στις διάφορες αυτές επιθέσεις οι χρυσαυγίτες δράστες να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση στα τμήματα, οι αστυνομικοί να πιέζουν τα θύματα, να μην κάνουν μηνύσεις, να απειλούν οι δύο σαλοδαπούς ότι αν κάνετε μήνυση θα φάτε και εσείς μήνυση, ή να απειλούν ότι ξέρεις εδώ με τα χαρτιά σου έτσι όπως είναι θα απελαθείς γιατί δεν έχεις χαρτιά, τα χαρτιά σου είναι καλά. Γνωρίζουμε πάλι να έχει διασυνδέσει η Χρυσή Αυγή με αστυνομικούς από όπου λάβανε πληροφορίες και μάλιστα στη δίκη είναι κατηγορούμενος και αστυνομικός ο οποίος κατηγορείται ότι έγκριβε τα όπλα της Χρυσής Αυγής. Στην περίπτωση δε του Φίσα έχουμε τη στάση των αστυνομικών να καυτηριάζεται και από το δικαστήριο όπου να είναι ιδιαίτερα ανεκτική απέναντι στους επιτιθέμενους χρυσαυγίτες, πράγμα που τους κάνει ιδιαίτερα τολμηρούς, ενώ βλέπουμε και στο Α Ταυνικαίας τους μεν φίλους του Φίσα να είναι κρατούμενοι και σιδεροδέσμοι, το δε ρουπακιά να ανακουβοκατεβαίνει τους ορόφους του τμήματος και να μιλάει ελεύθερα στο κινητό του. Τώρα, από την εξέταση της υπόθεσης της επίθεσης κατά των συνδικαλιστών κομμουνιστών του ΠΑΜΕ, αποδεικνύεται ότι η ίδια η ρητορική που είχαν οι εργοδότες, ότι τάχα φταίνε τα υψηλά μεροκάματα, συλλογικές συμβάσεις, οι όροι ασφαλείας, οι απεργίες για την ανεργία, την ίδια ρητορική να έχουν και ξαυγίτες. Έτσι, αμφότεροι έβαζαν στο στόχαστρό τους το ταξικό σωματείο στην αρχικοεπισκευαστική ζώνη που πάλευε για όλα αυτά. Αφού λοιπόν αποτυγχάνουν οι προσπάθειες των εργοδοτών όλα τα προηγούμενα χρόνια με βιομηχανία μηνύσεων να βλάψουν το σωματείο, όλες οι μηνύσεις αυτές να πούμε ότι κατέπεσαν στα ακροατήρια και αφού προσπάθησαν και με άλλη παράταξη μέσα στο σωματείο να αποδυναμώσουν την ταξικότητα του σωματείου, αφού απέτυχαν όλα αυτά, επιστρατεύουν στη Χρυσή Αυγή και μάλιστα το γεγονός αυτό καταγγέλλεται από το σωματείο ναυτικοεπισκευαστικής ζώνης στην από 21 του 2012 δελτίο τύπου που μιλάει για εργολαβία της Χρυσής Αυγής από εργοδότες στη ζώνη για την εξόδωση του σωματείου. Μάλιστα, την ίδια περίοδο η Χρυσή Αυγή έχει ιδρύσει εργοδοτικό, δουλεμπορικό, όπως είπαν, που είναι πάρα πολύ χαμηλά προκάματα σε Έλληνες που τους έστελνε σε εργοδότες. Και μάλιστα, μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία, μια μέρα μετά τη δολοφονία του Φίσα και μια εβδομάδα μετά την επίθεση στους συνδικαλιστές κομμουνιστές του ΠΑΜΕ, βλέπουμε επιχείρηση εργοδοτική στη ζώνη να προσλαμβάνει 11 άτομα από τον ιδρυόμενο σωματείο της Χρυσής Αυγής ως επιβράβευση για όλα τα παραπάνω. Ναι. Αλλά είναι σαφής λοιπόν η σχέση της Χρυσής Αυγής με επιχειρηματικά συμφέροντα με σκοπό τον έλεγχο στη ζώνη που πήγαινε μέσα από το τάξιμο του ταξικού σωματείου. Και σε βάρος φυσικά των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του ίδιου του σωματείου που πάλευε για αυτά. Προβάλλεται τώρα το επιχείρημα, κύριε Στρατή, ότι αφού η Χρυσή Αυγή δεν είναι πια στη Βουλή και έχει αποδυναμωθεί, μειώνεται και η απόφαση και η σημασία της απόφασης του δικαστηρίου και κυρίως της πάλης κατά του φασισμού. Προβάλλεται επίσης το επιχείρημα ότι η δικαστική απόφαση αρκεί για την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής και γενικότερα της εγκληματικής ναζιστικής φασιστικής δράσης. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτά? Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει να επισημανθεί η πολύ μεγάλη συμβολή της δίκης και των πολύ μεγάλων αποκαλύψεων που από αυτήν προέκυψαν σχετικά με την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής, με τα εγκλήματα που τα μέλη της συμμετείχαν στο να μείνει η Χρυσή Αυγή εκτός Βουλής. Σε συνάρτηση φυσικά με τα πολύ οξυμένα αντανακλαστικά του ταξικού εργατικού κινήματος που σε όλες τις περιπτώσεις στάθηκε εναντίον και απέναντι στο ναζιστικό μόρφωμα. Άρα, εγώ νομίζω ότι το επιχείρημα είναι το ακριβώς αντίθετο. Μια καταδικαστική απόφαση ακριβώς αποτελεί το επιστέγασμα όλης αυτής της πολύχρονης και της πολύκοπιαστικής προσπάθειας να αποκαλυφθεί ο ναζιστικός οχετός, να αποκαλυφθούν τα εγκλήματα που αυτός οδηγεί και είναι εξίσου σημαντική η καταδικαστική απόφαση όσο και όλη η προηγούμενη πεντάχρονη διαδικασία.
Άρα λέμε καταρχήν ότι δεν υποτιμούμε καθόλου την αναγκαιότητα μιας καταδικαστικής απόφασης και άλλωστε γι' αυτό το λόγο 7 δικηγόροι από το ΠΑΜΕ και το Κομμουνιστικό Κόμμα συμμετείχαμε και παρασταθήκαμε ως πολιτική αγωγή. Ωστόσο δεν μπορεί κανείς να έχει τίποτα αυταπάτες ότι ο ναζισμός και ο φασισμός μπορεί να νικηθεί στις δικαστικές αίθουσες και με τις δικαστικές αποφάσεις. Τόσο η ιστορία της Χρυσής Αυγής, αλλά και η γενικότερη πορεία του ναζισμού φασισμού στην Ευρώπη και στον κόσμο αποδεικνύει ότι το φασιστικό φαινόμενο είναι γέννημα του ίδιου του καπιταλισμού και των αντιθέσεων αλλά και των τεράτων που αυτός γεννά. Ο φασισμός καταρχήν αξιοποιείται με πολλούς τρόπους από το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, σίγουρα ως ανάγχωμα, αφενός η ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου, όμως πολύ περισσότερο και ως η σιδερόνια γροθιά του, στα μαντρό σκυλά του, όπως χαρακτηριστικά λέμε, ενάντια στο λαϊκό ταξικό κίνημα και κυρίως σε περιπτώσεις που η αστική τάξη νιώθει ότι απειλείται στην ομή της εξουσίας της και το εργατικό κίνημα και η εργατική τάξη πάει να βγει από πάνω. Άρα, κατά τη γνώμη μας, ο φασισμός δεν μπορεί να εννοηθεί και αντίστοιχα να πολεμηθεί παρά μόνο ως καπιταλισμός στην πιο ακραία, στην πιο βίαιη, στην πιο αντιδραστική του μορφή και άρα η πάλη του συνδέεται άρρηκτα με την πάλη του για την αντικατάσταση αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος που γεννά αντιδραστικά ιδεολογήματα όπως φασισμός από ένα ανώτερο κοινωνικό σύστημα όπως ο σοσιαλισμός. Φυσικά στον αγώνα αυτό μποστάρδες είναι οι κομμουνιστές. Και κάτι τελευταίο. Τι αποτυπώνουν, ποια είναι η γνώμη σας για τις αποφάσεις καταδίκης της Χρυσής Αυγής από πλήθος σωματείων και φορέων που έχουμε το τελευταίο διάστημα και μάλιστα διοργανώνουν κινητοποίηση την Τετάρτη στις 10 το πρωί στο εφετείο της Αθήνας αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας βέβαια. Ναι, πράγματι σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδος οργανώνονται κινητοποίησεις την ημέρα εκείνη. Θεωρούμε καταρχήν ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι η Χρυσή Αυγή παρά την εκλογική της άνοδος στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν κατάφερε παρά τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που έκανε και εκείνη να διεισδύσει σε εργατικά σωματεία, σε συνδικάτα, σε ενολέστικες φορείς, προσπάθησε να μπει σε φοιτητικούς συλλόγους, σε 15 μελή, λόγω φυσικά των πολύ οξυμένων αντανακλαστικών του λαϊκού κινήματος που απομόνωσε έγκαιρα τα φασιστικά στοιχεία στους χώρους δουλειάς, στους χώρους μόρφωσης, στις γειτονιές, όπως έτσι κι αλλιώς και από εδώ και μπρος πρέπει να κάνουμε. Γιατί πράγματι στα πλαίσια της πάλης κατά του φασισμού την πιο αποτελεσματική απάντηση και στη Χρυσή Αυγή αλλά και γενικά στο φασιστικό φαινόμενο μπορεί να δοθεί από τους εργαζόμενους, από τα συνδικάτα, από την νεολαία και το λαϊκό κίνημα. Άρα καλώς αυτό ακριβώς το κίνημα προσπαθεί και σήμερα να δώσει το δικό του στίγμα στην καταδίκη της Χρυσής Αυγής και θεωρούμε ότι θα πρέπει και η Αθήνα και όλες οι άλλες πόλεις να πλημμυρίσουν την Τετάρτη από τον κόσμο ζητώντας την καταδίκη της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, ο οποίος κόσμος έχει φυσικά άποψη για το τι διεμήφθηκε στη δίκη και για το τι είναι η Χρυσή Αυγή και περιμένει την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου. Μάλιστα. Κύριε Στρατή, ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.